Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel στη νοηματική γλώσσα. Θριαμβευτική είσοδος στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ 48 ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Ο Τραμπ που εμφανίστηκε με επίδεσμο στο αυτί, προσερχόμενος στην αίθουσα ύψωσε τη γροθιά του με τους συνέδρους να τον χειροκροτούν όρθιοι και φυσικά να του δίνουν και τυπικά το χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Έκπληξη ωστόσο προκάλεσε η επιλογή του γερουσιαστή J.D. Vance για τη θέση του Αντιπροέδρου, καθώς στο παρελθόν είχε συγκρίνει τον Τραμπ με τον Χίτλερ. Με επίδεσμο στο δεξί αυτή και υψωμένη τη γροθιά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει θριαμβευτική είσοδο στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι. Περισσότεροι από 50.000 σύνεδροι σηκώνονται όρθιοι και τον χειροκροτούν λίγα 24 ώρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια. Το πλήθος ζητοκραυγάζει, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα του 78χρονου πρώην Προέδρου μετά την επίθεση στην προεκλογική του συγκέντρωση που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Ο πρώην Πρόεδρος, εμφανώς συγκινημένος, χαιρετά το πλήθος και στελέχη του κόμματος. Κάθεται δίπλα στον γερουσιαστή του Οχάιο, James David Vance, τον οποίο επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του. Μετά από μακρά συζήτηση και σκέψη και λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια ταλέντα πολλών άλλων, αποφάσισα ότι το άτομο που ταιριάζει καλύτερα στη θέση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο γερουσιαστής J.D. Vance της σπουδαίας πολιτείας του Οχάιο. Αναλυτές σχολίασαν πως ο Τραμπ επιδιώκει τώρα να περάσει την εικόνα ενός ανθρώπου που ξαναγεννήθηκε πνευματικά και ιδεολογικά αποπνέοντας ηρεμία. We saw a completely different Donald Trump tonight, vulnerable, almost humbled, you might say, by the events, the terrible events that took place on Saturday afternoon. Η προβολή του συνεδρίου ήταν στραμμένη και στον 39χρονο J.D. Vance. Το 2016 ο γερουσιαστής από το Οχάιο υπήρξε ένας από τους φοδρότερους επικριτές του Τραμπ. Τον είχε αποκαλέσει δημόσια ηλίθιο υποψήφιο πρόεδρο και τον συνέκρινε με τον Αδόλφο Χίτλερ. You've been asked about this before, about past comments that you've made about Donald Trump. You've said I'm a never Trump guy, never liked him. Terrible candidate. Idiot if you voted for him. Might be America's Hitler. Στην πορεία όμως ο Vance μετακινήθηκε πιο κοντά στο περιβάλλον του Τραμπ, μετανιώνοντας όπως είχε πει για τις επίμαχες δηλώσεις του εναντίον του πρώην Προέδρου. J.D. Vance. Το 2022 εξελέγει γερουσιαστή στο Οχάιο. Είναι αρνητής των αμβλώσεων και υποστηρικτής των σκληρότερων νόμων για τη μετανάστευση, ενώ είχε υποστηρίξει και ανέγερση τείχους στα σύνορα με το Μεξικό. Είναι κατά της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ είναι ένθερμος υποστηρικτής της χρηματοδότησης προς το Ισραήλ. Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ είναι βετεράνος των πεζών αυτών, απόφυτος της νομικής σχολής του Yale και έγινε διάσημος χάρη στο βιβλίο του, το τραγούδι του Hillbilly, με θέμα της ζωής των οικονομικά υποβαθμισμένων Νότο, το οποίο έγινε best-seller. Για την επιλογή του Τραμπ σχετικά με τον νέο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων ρωτήθηκε και ο Τζο Μπάιντεν. Την ίδια ώρα σε συνέντευξή του στο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως έκανε λάθος όταν είπε πως ήταν καιρός ο Τραμπ να μπει στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δωρητές της παραταξής του λίγα 24 ώρα πριν την επίθεση κατά του Ρεπουμπλικανού πρώην Προέδρου. The number of lies he told in the debate. Focus. I mean, there's a whole range of things. That, look, I'm not the guy that said I want to be a dictator on day one. I'm not the guy that refused to accept the outcome of the election. Εν τω μεταξύ, ομοσπονδιακή δικαστή στη Φλόριντα που εξετάζει το θέμα της φύλαξης απόρριτων εγγράφων από τον Τραμπ στην επαυλή του στο Μαραλάγκο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο απέρριψε την υπόθεση κρίνοντας παράνομο το διορισμό του ειδικού εισαγγελέα Jack Smith. Πρόκειται για μια κομβική σημασίας νίκη για τον Τραμπ, ο οποίος είπε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα και ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να απορριφθούν και όλες οι άλλες κατηγορίες σε βάρος του.
Στην οικονομική εισαγγελία παραπέμπει η κυβέρνηση την απόφαση για το εάν θα αποκαλυφθούν τα στοιχεία των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Νοβάρτης. Η αποκάλυψη ότι το ποσό που έλαβαν για να καταθέσουν στις αμερικανικές αρχές οι δύο μάρτυρες και ο συνήγορός τους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ έχει προκαλέσει πολιτική θύελα. Τα πολιτικά πρόσωπα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος που βρέθηκαν στο στόχαστρο των προστατευόμενων μαρτύρων ζητούν την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους επικαλούμενη την ελληνική νομοθεσία η οποία δεν επιτρέπει ο προστατευόμενος μάρτυρας να αμείβεται για όσα πρόκειται να καταθέσει. Την απόφαση για το αν θα βγουν οι κουκούλες από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης μετά από σχετικά αιτήματα πολιτικών προσώπων θα λάβει η οικονομική εισαγγελία. Οι αποκαλύψεις για το ύψος της αμοιβής που έλαβαν τα πρόσωπα τα οποία κατέθεσαν υποκαθεστώς προστασίας στην Αμερική για το σκάνδαλο, με την εφημερίδα Πρωτοθέμα να κάνει λόγο για 56 εκατομμύρια ευρώ, έχουν προκαλέσει πολιτική θύελα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, επικαλούμενοι τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις της κυβέρνησης, ζήτησαν τον αποχαρακτηρισμό των προστατευόμενων μαρτύρων, ενώ και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης συντάσσεται με το αίτημά τους. Ήταν μια πρωτοφανής για τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα σκευωρία, που πίσω από αυτήν φαίνεται ότι δόθηκαν και πάρα πολλά λεφτά. Αυτά τα ποσά ζαλίζουν. Από την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνεται πως το καθεστώς προστασίας θα πρέπει να παραμείνει και γίνεται επίκληση στο σχετικό βούλευμα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται πραγματικά και η στάση του η χθεσινή και ανακοίνωση είναι ενοχική, ότι αν βγουν οι κουκούλες από αυτούς τους ανθρώπους θα υποδείξουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι τους υποδείκνει να λένε αυτά. Πιθανόν και τον κύριο Πολάκη, κάποιον από αυτούς. Λέω τον κύριο Πολάκη, επειδή τον αντιπαθώ. Αλλά γιατί αν θυμάστε, είχε βγει την επόμενη μέρα, το έχει πει ο κ. Κοντονής, το καταγγείλει και λέει: ξέρουμε λέει ποιοι είναι. Λέει: ναι, πιάσαμε και λαϊδίσαμε. Ναι, ναι. Δεν βάλαν δηλαδή οι Αμερικάνοι, το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, προϋπόθεση στους προστατευόμενους μάρτυρες, πηγαίνετε καταθέστε στην Ελλάδα για να πάρετε αμοιβή. Αυτό λέει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, έτσι. Δεν κομίζω γλάφκα στις Αθήνας αυτή τη στιγμή. Η Νοβάρτης έχει παραδεχτεί ότι χρημάτιζε. Ήταν μια υπόθεση, μια νοσηρή υπόθεση, η οποία έφερε πολύ τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα της χώρας, χάρη στις ενέργειες τότε της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων ως προστατευόμενων μαρτύρων και αυτό πρέπει να ανακληθεί. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, το κρίσιμο ζήτημα θα κριθεί από την Οικονομική Εισαγγελία, η οποία και θα αποφασίσει αν στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι λόγοι για την ανάκληση των μέτρων προστασίας των μαρτύρων. Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας στην νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Καλό απόγευμα σε όλους.